Το γεγονός τώρα ότι το παράλληλο μέτωπο βόρεια της Τουρκίας τίνει να εξελιχθεί σε ρωσικό, αυτό τι θα σημαίνει αυτομάτως για εμάς? Εδώ πέρα τώρα έχουμε ένα δύσκολο γρίφο. Η Αμερική δεν ανέχεται πλέον από ό,τι δείχνει την ουδετερότητα της Τουρκίας, η οποία ανήκει στο ΝΑΤΟ, άρα στη Δύση, στρατιωτικά τουλάχιστον, αλλά το παίζει ουδέτερη και φύλλα προσκύμενη προς την Ρωσία, τουλάχιστον δεν είναι εχθρός με τη Ρωσία. Η Ελλάδα ήταν αντίπαλος με τη Ρωσία, καθότι ανήκουμε στο ΝΑΤΟ, αλλά δεν ήταν εχθρός. Τώρα είμαστε και εχθροί με τη Ρωσία. Δηλαδή έχουμε αρνητικά αναβαθμιστεί. Η Τουρκία ακόμα το διατηρεί, εντούτοις. Πρέπει να ξέρουμε ότι αν αναγκαστεί να πάρει θέση και τελικά πάρει θέση, παράδειγμα, το δίλημα που της έβαλε ο πρόεδρος Biden και της λέει δώσε τους S-400 στους Ουκρανούς με κάποιο τρόπο, είναι δύσκολο να δοθούν, αλλά ας υποθέσουμε ότι για την οικονομία της κουβέντας ότι θα δινόντουσαν και θα σου δώσω εγώ F-35. Τι έλεγα εγώ πριν 2 χρόνια, αρθρογραφώντας, ότι αυτό μπορεί και να συμβεί σαν σενάριο. Να που συμβαίνει. Ήταν μια τελείως αυθαίρετη έτσι, λογική μου και πιθανολόγηση. Να όμως που συμβαίνουν τα απίθανα. Είναι κάτι άρα, θεωρητικό, λοιπόν, άρα περίπλοκο αυτό που μας λέτε. Γιατί οι συνέπειες σε περίπτωση που προχωρούσε η Τουρκία σε κάτι τέτοιο, οι συνέπειες που αντιμετώπιζε θα ήταν πάρα πολύ σκληρές. Ακριβώς, ακριβώς. Αν λοιπόν έκανε αυτό η Τουρκία, έδινε σε 300, δηλαδή απευθείας βοήθεια τέτοιου είδους, και πάρει τα F-35, αυτό αυτομάτως αναβαθμίζει σε εχθρό της Ρωσίας στην Τουρκία. Έχουν μεταξύ τους ένα ιστορικό βάθος 13 ρωσοτουρκικών πολέμων που είχε χάσει η Τουρκία. 3 ιστορικά reset, σαν να λέμε, που έχει κάνει επανεκκινήσεις η Τουρκία στην ιστορία της, έχουν γίνει εξαιτίας της Ρωσίας και όχι της Δύσης. Τη Δύση την έχει κερδίσει ιστορικά σε πόλεμο στην απόβαση στην Καλλίπολη το 1915-16. Δεν τη φοβάται, γιατί ξέρει ότι η Δύση γενικά δεν επιβάλλει σκληρές κυρώσεις στην Τουρκία για όλα αυτά τα αυθαίρετα και τα νοθρετικά που κάνει. Φοβάται όμως τη Ρωσία, γι' αυτό και κρατάει έτσι, μια πισινή, να το πω, επιφύλαξη με τη Ρωσία, διότι έχει ένα ανοιχτό μέτωπο που λέγεται Μαύρη Θάλασσα, όπως λέγεται, Εύξεινος Πόντος. Όλα τα παράλια του πόντου ανοιχτά σε οτιδήποτε θέλει να κάνει η Ρωσία προς τα κάτω. Φοβάται τη Ρωσία, γιατί μπορεί να της κάνει ένα αλατούρκα Ντονμπάς. Ντονμπάς σημαίνει η κοιλάδα, μάλλον η λεκάνη του ποταμού Δον, που το λέμε το όνομα Ντονμπάς. Μπορεί να το κάνει ένα Ντονμπάς με το κουρδικό και να την πετάξει έξω από τη ζώνη, buffer zone που έχει κατακτήσει ουσιαστικά τώρα μέσα στην Συρία η Τουρκία. Αυτό δεν θα το ήθελε. Αντιθέτως, θα ήθελε να δει την Ρωσία να έχει ανοχή εναντί της και να της αναγνωρίσει και τη Βόρεια Κύπρο. Ή στα νεοθεωρητικά που κάνει σε εμάς και στη Θράκη με τους Έλληνες μουσουλμάνους, τους οποίους αποκαλεί Τούρκους, και στην γκρίζα ζώνη που λέει στο Αιγαίο, θα ήθελε να δει και την ανοχή της συμμαχία της Ρωσίας, λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι εχθρός. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι είναι δύσκολες εξισώσεις, δηλαδή πάνε να κλείσει μια τρύπα, ανοίγουν 10 άλλες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ασφαλής απάντηση από κανέναν από εμάς που είμαστε έξω από το χώρο και βεβαίως δεν είμαστε στο μυαλό αυτών που εμπλέκονται. Και ό,τι και να πιθανολογήσουμε, το πιθανότητα να πέσουμε έξω. Γιατί έχουμε ένα νέο πόλεμο, νέα μορφή πόλεμο, όχι σαν αυτού που διαβάζουμε στην ιστορία. Και ως εκ τούτου, ό,τι και να πούμε, το πιθανότερο να πέσουμε έξω. Δηλαδή να λέμε τερετίσματα, ανοησίες που λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες. Εν τούτης κάποια πράγματα, έτσι τραβηγμένα θα μπορούσα να πω, πιθανολογούμενα από μένα και άλλους εδώ και 3 χρόνια, που λέγαμε εντάξει, τώρα το λέμε έτσι σαν ένα παράγοντα. Τελικά τα παράξενα υλοποιούνται αυτή τη στιγμή. Και όταν θα μου λέγανε εμένα ότι σόπαυρε, θα πάμε τώρα για ψυχρό πόλεμο ή για τρίτο παγκόσμιο, θα λέγα αποκλείεται, αλλά 0,1% Κι όμως βλέπουμε ότι επιτείνεται μια κατάσταση σαν να θέλουν να συγκρουστούν, σαν να θέλει να παρασύρει ο ένας τον άλλον σε μια σύγκρουση. Και λέω ως άνθρωπος, βρε αδελφέ, έχετε ζώνες επιρροής, το αντιλαμβανόμαστε. Θέλετε να ελέγξετε ενέργεια, υδάτινους πόρους, διατροφή για το μέλλον. Το αντιλαμβανόμαστε πλήρως όλοι. Ακόμα και ο τελευταίος. Το αντιλαμβανόμαστε. Γιατί πρέπει να γίνει αιματηρά και δεν το κάνετε με τον ήσυχο τρόπο, όπως το έκανε κάποτε ο Κένεντι με τον Κουτσόφ, όπως το έκανε η Θάτσερ, ο Ρίγκαν και ο Γκορμπατσόφ κτλ. Γιατί πρέπει να χυθεί αίμα αθώων, γιατί πρέπει να καταστραφούν χώρες, οικονομίες, γιατί πρέπει να πεινάσει ο κόσμος και να εμπλακούμε σε μια κατάσταση μετά από 2 χρόνια καραντίνας κορονοϊού και η Ελλάδα και 10 χρόνια μνημόνια, μετά από 12 χρόνια καταστάσεων, να πάμε δηλαδή στον κρεμό, σαν τα πρόβατα που βάζουν το κεφάλι κάτω και πάνε και παίρνουν στον κρεμό. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τη γνώμη σας, φέρει ευθύνες για την απόλυτη ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία, επειδή θίξατε και αυτό το θέμα. Μέρκελ, Σρέντερ κλπ. Πού σαραν προς αυτή την κατεύθυνση? Έτσι, πολύ σωστή παρατήρηση. Βλέπουμε ότι ο Σρέντερ δεν ούτε παρετείται, ούτε του βάζουν για καμιά κύρωση αυτόν.
σε Ρώσους, επειδή απλά είναι Ρώσοι υπήκοοι, τους επιβάλλουν και οι Ρώσοι. Ο Ρώσος που δεν φταίει σε τίποτα αν έχει τον Πούτιν επάνω, φταίει, δεν φταίει, δεν σχετίζεται με την πολιτική. Και θα ήθελε να έρθει το καλοκαίρι στην Κρήτη ή στη Χαλκιδική να κάνει διακοπές, δεν θα έρθει φέτος. Και θα σημειωθούμε και εμείς, ως υποδοχής τουρισμού τουλάχιστον, και σε άλλα πράγματα βέβαια. Αλλά και αυτοί που είναι σε ένα πόλεμο δεν τον θέλουν προφανώς, ας πούμε, οι άνθρωποι. Τι γίνεται εδώ. Με όσους μιλάω γνωστούς που έχω και Ουκρανούς και Ρώσους. Ουδείς το θέλουν αυτό το πράγμα. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένας λαός όμεμος, έτσι. Είναι σαν να πολεμάμε εμείς με τους Κυπρίους. Έχουν κοινή ιστορική ρίζα και πρωτεύουσα του Κύρου. Τον 7ο και 8ο αιώνα. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένας είδος εμφυλίου, ας έχουν ξεχωριστά σύνορα. Και είναι δραματικό αυτό το πράγμα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπατε, φέρει ευθύνη, διότι παρότι είναι περιορισμένη γεωγραφικά, είναι μικρή η έκτασή της, έχει κορεσμένα εδάφη για καλλιέργειες. Είναι κορεσμένα τα εδάφη για καλλιέργειες της Ευρώπης. Mm-hmm. Έχει μολυσμένα ύδατα, έχει ποσόστοση, γιατί το ξέρουμε από την έλλειψη των ψαριών. Δηλαδή δεν έχει υδάτινους σπόρους, δεν έχει διατροφικούς σπόρους, τα νερά της είναι μολυσμένα, ο αέρας είναι μολυσμένος και αυτή τη στιγμή έχει έναν πληθυσμό, ο οποίος γενικά η Ευρώπη, ο οποίος γερνάει. Έχει και δημογραφικό πρόβλημα, δηλαδή στο 2050 δεν ξέρω τι Ευρώπη θα υπάρχει, και αν θα μιλάμε για Ευρώπη, η οποία είναι εξαρτημένη ενεργειακά, δεν έχει δικό της στρατό, δεν έκανε ποτέ και θέλει τώρα να επανεξοπλιστεί η Γερμανία με δισεκατομμύρια ευρώ, που είναι το χειρότερο όνειρό όλων.